Μετά από τέτοια εποχή δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω, τι να πρωτοπώ, έχω τόσα νέα να μοιραστώ μαζί σας, έχω τόση αγωνία να το πούμε. Αρχικά θα σας χαιρετήσω, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, καλώς ορίσατε και οι καινούργοι και οι παλαιοί, όλοι οι παρέα εδώ μαζεμένοι. Τα λέμε στο Instagram βέβαια, να τα λέμε και αυτά, καθημερινά τα λέμε στο Instagram. Αυτό είναι, αυτή, αυτός είναι αυτός ο διαχωρισμός που σας έχω πει πάρα πολλές φορές που γίνεται. Κακό, θα μου πει η Ιωάννα, εσεί που δεν έχετε Instagram, αν δεν έχετε Instagram, είναι τη master, παιδιά. Ένα account δεν είναι τίποτα πανεύκολο. Είναι. Φτιάξτε ένα Instagram τα λέμε και εκεί που τα λέμε σίγουρα κάθε μέρα. Γιατί εδώ στο κανάλι, όπω βλέπετε, έχουμε λίγο αραιώσει. Δεν το κάνω επίτηδε. Δεν είναι από πρόθεση να ξέρετε. Είναι ότι παιδιά ο χρόνος μου είναι πάρα πολύ πιεσμένος και όπως σας έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, προσπαθώ, ήταν στόχος ε, της καινούργιας χρονιάς αυτός, να διαθέτω πολύ χρόνο σε όσα με κάνουν χαρούμενοι και γεμάτοι, όχι το κανάλι μου δεν με κάνει, δηλαδή αν είναι δυνατόν, απλά επενδύω περισσότερο, σε κομμάτια τα οποία με εξελίσσουν, με κάνουν να αισθάνομαι μεγαλύτερη ευεξία, θα σας πω και στη συνέχεια του βίντεο. Και το Instagram είναι λίγο πιο άμεσο, καθώς stories κάνω συνέχεια, βλέπουμε πάρα πολλά ευτράπελα στο Instagram, η παρέα μας έχει μεγαλώσει, κάθε μέρα έρχονται και περισσότερα άτομα και αυτό με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη. Καθώς μοιραζόμαστε πολύ όμορφα βιντεάκια, όχι μόνο δικά μου, αυτό θα σας πω μόνο, 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 θα προσπαθήσω να μην κάνω τεράστιο πρόλογο αυτή τη φορά, καθώς έχω να σας δείξω πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Θα πω το μόνο ότι ο μήνα που διανύουμε... Ναι, γιατί όλα έγιναν τον Ιούνιο. Είναι πολύ αιματό μήνα και από κακά και από καλά. Θα ξεκινήσω από τα καλά και θα αφήσω μετά τα κακά. Το καλό, παιδιά, είναι ότι ξεκίνησα personal training. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ τη γυμναστική. Ξέρω ότι λατρεύω το ποδήλατο. Η γυμναστική μου δίνει ζωή, μου δίνει ενέργεια θεωρώ ότι είναι ένα απόσπαστο πλέον κομμάτι η γυμναστική τη ζωή μου. Αν μου το έλεγε αυτό πριν αρκετά χρόνια, θα έλεγα δεν είσαι καλά. <laughs> Όχι, δεν είσαι καλά. Ο χώρο πάντα υπήρχε στη ζωή μου. Που και αυτό είναι μια μορφή ε, γυμναστική, σε εξάσκηση τέλο πάντων. Αλλά η γυμναστική, σαν γυμναστική, δεν υπήρχε παλιά στη ζωή μου. Κακό, πολύ κακό. Δεν ήξερα τι έχανα και από το κομμάτι τη φυσική κατάσταση, τη εικόνου του σώματό μου και φυσικά τη ψυχική μου έτσι, <laughs> τη ψυχική κατάσταση και τη ψυχική απεξία. Μίστα πολύ λίγο λοιπόν, αγαπημένα μου παιδιά. Ξεκίνησα personal και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ε, τώρα το Σάββατο, γιατί εγώ το βίντεο το γυρίζω Παρασκευή, το Σάββατο έχω την τρίτη μου έτσι συνεδρία να πω, την, την, την τρίτη μου προπόνηση για να είμαι πιο σωστή. Και ανυπομονώ, νιώθω ότι η προηγούμενη μέρα της προπόνησης είναι μια χαμένη μέρα, δηλαδή αλήθεια στο λέω αυτό. Περνάω τόσο ωραία, είναι, είναι όλα τόσο ωραία, πραγματικά τα φτύνω, να μην τα ματιάσω. Το καλό νέο του μήνα. Το κακό νέο του μήνα, που πάλι έχει και, ένα, και μια καλή πλευρά, γιατί είμαστε εδώ και τα λέμε, θα μπορούσα να μην υπάρχω εδώ και να μην υπάρχω γενικότερα, και εγώ και ο Γιώργος, καθώς από το πουθενά, εκεί που ήμασταν σταματημένοι σε ένα στοπ, Ήρθε ένα κυριούλη τέλο πάντων. Δεν θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα ε, του εμπειρογνώμονε. Θα σα πω απλά το συμβάν και έσκασε πάνω μα με το αυτοκίνητό, το έσκασε στο δικό μα αυτοκίνητο. Είναι από τι πιο τραγικέ εμπειρίε τη ζωή μου. Έχω να σα πω, μην κοιτάτε τώρα που με βλέπετε λίγο πιο χαλαρή. Ήταν από τι στιγμέ που έτρεμα σαν το ψάρι, Ή, ήμουνα σε σοκ, τα χέρια μου πήγαιναν έτσι και δεν καταλάβαινα γιατί δεν μπορώ να τα κουλάρω, δεν μπορώ να τα ελέγξω. Ήταν απίστευτο γιατί ήμασταν αμέριμνοι, ε, ήσυχοι, σταματημένοι όπως έπρεπε να είμαστε και από το πουθενά καταλαβαίνουμε απλά ένα μπαμ, ακούμε γυαλιά παντού να σκάνε στον άσφαλτο, ένα ανατριχιαστικό πράγμα, ε, χώματα, ε, αερόσακι να ανοίγουν αριστερά, δεξιά, ε, ήταν μια καραμπόλα εν πάση περιπτώσει από την οποία βέβαια, βγήκαμε όλοι σόι και αυλαβείς, γι' αυτό σας είπα ότι είναι η καλή πλευρά του κακού αυτού συμβάντο. Οπότε όλο το κακό έμεινε στα σίδερα που λέμε και στα αυτοκίνητα ολονών μα. Anyway, ένα μήνα γεμάτο, ένα μήνα που με κράτησε μακριά σα λόγω Πολλών τέλο πάντων καταστάσεων. Μία από αυτέ τι ήταν και αυτή, καθώ δεν είχα χρόνο, είχαμε αρκετό τρέξιμο. Anyway, σήμερα είμαι εδώ μαζί σα. Στο σημερινό βίντεο, λοιπόν, θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο PR unboxing σε καινούργια πακέτα που παρέλαβα, και ταυτόχρονα σας σα δείξω και καινούργια προϊόντα που αγόρασα. Προϊόντα μακιγιά, αρώματα, περιποίηση. Έχω πολλά να σα δείξω, γι' αυτό μην κατηστερούμε. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε το βίντεο. <ΣΣ> Θα ξεκινήσουμε με τις αγορές, γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και αυτές τις αγορές και δεν σας τις δείχνω τυχαία. Μου τελείωσε το foundation, ξέρετε ότι εγώ λίγο στο make-up είμαι πολύ συγκεκριμένη πλέον, δεν παίρνω ό,τι να είναι. Μπορεί να δοκιμάζω διάφορα, αλλά σε αυτά που φοράω στο πρόσωπό μου είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη, γιατί έχω δει τεράστια διαφορά στο δέρμα μου από τότε που δεν πειραματίζομαι με διάφορα πράγματα. Οπότε κρατάω κάποιες σταθερές. Anyway, Ξέρετε ότι η μεγάλη μου λατρεία είναι το Double Wear από την Estée Lauder, όπως επίσης και το Foundation της Nars, η πούδρα μου από τη MAC, είναι κάποια σανταράκια τέλο πάντων που φοράω. Αυτό το μήνα είπα να αλλάξω και επειδή και στο φαρμακείο ε, έχουμε πάρα πολλά προϊόντα και φαρμακευτικά και τα καλλιτικά τα αμυγός, ήθελα παιδιά να δοκιμάσω μια σειρά που δεν την έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ και είναι από τον Κορέμ. Ενώ έχω δοκιμάσει το ρόδι. Η μαύρη πεύκη δεν είναι για την δική μου και το δικό μου target group τέλο πάντων, οπότε δεν είχα μπει στη διαδικασία να το δοκιμάσω. Παίρνω λοιπόν δειγματάκι από το foundation με το, ε, τη σειρά με το άγριο τριαντάφυλλο. Μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό και κατέληξα και στην αγορά του συγκεκριμένου foundation. Είναι το Wild Rose Brightening Second Skin Foundation. Είμαι στην απόχρωση 3. Ένα πάρα πολύ ωραίο make-up, το φοράω και σήμερα. Είναι ένα το οποίο φοράω από το πρωί, από τι ε, 7 η ώρα. Πες, χοντρικά τέλο πάντων, 7 η ώρα. Ε, με μάσκα φυσικά, με όλα. Γιατί εμεί ακόμη φοράμε μάσκα στο φαρμακείο, εννοείται. Και μέχρι αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Η ώρα είναι. Τέσσερις και 7 πρώτα λεπτά. Θεωρώ λοιπόν ότι πραγματικά το αποτέλεσμά του είναι ε, τιμιότατο και αξιοπρεπέστατο. Ένα πολύ ωραίο foundation το οποίο είναι σε υγρή μορφή. Είναι με απλή κατεράκι με, βασικά θα το πω πολύ απλά, με αντλία. Πατάς, βγάζεις, δεν θες πολύ ποσότητα. Δίνει τόσο λαμπερό αποτέλεσμα στο πρόσωπο, τόσο ομοιόμορφο, τόσο... Ε, δεν, είναι, δεν είναι αυτό που λέμε ο στόκος, δεν είναι ένα foundation το οποίο θα σου, χαρίσει, θα σου χαρίσει αυτή την κάλυψη, τη βαριά, αλλά σου χαρίζει ένα πολύ λαμπερό και φρέσκο αποτέλεσμα και αν θέλεις να το κάνεις ακόμη πιο ε, έντονο από πλευράς κάλυψης, Δοκιμάζεις και την πούδρα, την οποία και αυτή την αγόρασα. Είναι πάντα της ε, ίδιας σειράς, στην απόρροση 3 και αυτή. Σήμερα κάνω πολλά σαρδάκια εδώ, μεταξύ Σαν να είναι επειδή έχω να γυρίσω πολύ καιρό βίντεο. Στην απόγνωση 3, λοιπόν, και αυτή έχει καθρέφτη και έχει το προϊόν και ένα σπουγγαράκι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τοποθετήσουμε την πούδρα μα. Έχω μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένη. Ε, δύο αγορέ, τι οποίε ε, πραγματικά τι έχω καταχαρεί, και είναι πολύ ωραίο τέλο πάντων γενικά να σου βγαίνουν οι αγορέ σου και να μην πέφτουν στα σκουπίδια. Και ναι, πραγματικά σα τα προτείνω να το δοκιμάσετε. Αν δεν έχετε δοκιμάσει την σειρά, στο δέρμα μου έχει ταιριάξει ιδανικά. Δεν έχω εμφανίσει ούτε σπυράκια ούτε τίποτα. Είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία σειρά. Θα συνεχίσω με ένα προϊόν περιπίση, το οποίο τίνει να τελειώσει. Δεν ξέρω πώ να το γυρίσω. Το βλέπετε κιόλα. Είναι η. Η σειρά του Fresh Bar από τη Fresh Line, το αφρόλτρο με πεπόνι και μέντα, ένα πάρα πολύ ωραίο αφρόλτρο, είναι ακριβώς αυτό που σας λέω. Μοσχοβολάει πεπόνι. Αρχικά το είχα πάρει. γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είμαι η επιτομή του ψυχαναγκασμού. Έχω κανονικά ένα άλλο αφρόλουτρο για το πρωί και ένα άλλο αφρόλουτρο για το βράδυ. Για το πρωί θέλω νότες κυρίως, κυρίως εσπεριδοειδών ή γενικότερα φρουτένια έτσι, αρώματα τα οποία θα με αναζωογονήσουν και θα με ξυπνήσουν και το βράδυ θέλω κάτι πιο χαλαρωτικό όπως είναι η λεβάντα, ίσω ε, ίσως μια μορφή πούδρα στο πάντων που θα με παραπέμψει έτσι, σε κάτι πιο ήπιο, χαλαρό για να μπορέσω να πέσω για ύπνο, δηλαδή μυρίζω πορτοκάλια, λεμόνια, grapefruit πριν κοιμηθώ, γιατί σίγουρα αυτά είναι πιο ε, τονωτικά. Οπότε κατέληξα στο πεπόνι, θεωρώντας ότι είναι πολύ έτσι, έντονο και το νοτικό για το πρωί, για το πρωινό μου ντους, καθ... όπως βλέπετε τελειώνει που σήμερα το χρησιμοποιώ και στο βραδινό μου ντους, δεν με έχει επηρεάσει καθόλου στο κομμάτι του ύπνου να σας πω, κοιμάμαι σαν μπουλάκι και πάλι, είναι πολύ ωραίο αφρόλτρο από τη Fresh Line, ε, θα το ξαναγοράσω, αν και έχω βάλει στο μάτι το επόμενο αφρόλτρο δηλαδή να είναι το Σίκο, που θα το δοκιμάσω μάλλον, θα είναι η επόμενη αγορά. Πάλι θα καταλήξω ε, μετά το σήκω, υποθέτω στο, στο πεπόνι, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η μυρωδιά του. Έτσι και το πρωί όταν μπαίνω και μου σχολάει πεπόνι όλο το μπάνιο και εγώ δηλαδή είναι το καλύτερό μου. Πάμε τώρα σε αγαπημένο θες άρωμα και τέσσερα καινούργια αρώματα που αγόρασα. Έχουμε και εκπτωτικό κωδικούλι με το θες άρωμα, Ιωάννα 15 για 15% έκπτωση. Πήρα και εγώ λοιπόν τα αρώματά μου για ακόμη μια φορά από αυτό το κατάστημα που έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Έχω επιλέξει το baby powder, το οποίο παιδιά είναι ακριβώς αυτό που γράφει και η συσκευασία. Baby powder είναι η πιο, πιο πούδρα δεν υπάρχει από αυτό. Είναι πούδρα ξεκάθαρα. Το αγαπώ, το αγαπώ με ηρεμή. Ήδη Τι να σας πω τώρα, μυρίζει συγκλονιστικά. Η μία λοιπόν είναι η μυρωδιά της πούδρας. Τα άλλα τρία αρώματα είναι το τύπου Bloom, το τύπου Cloé, το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Και ε, το τραζό της Lancome, το οποίο επίσης έχω λατρέψει. Είναι το άρωμα που φοράω τις τελευταίες ημέρες, σχεδόν συνέχεια πραγματικά. Είναι ένα φοβερό άρωμα. Γενικά, ξέρετε τι τα αγαπώ. Τα αρώματα που καταλήγουν σε πούδρα με κάποιο τρόπο. Και τα τέσσερα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό: είναι λουλουδένια, πουδρένια. Οπότε είναι αυτό που λέμε ότι όσο μένει το άρωμα πάνω σου, μυρίζει καθαριότητα, φρεσκάδα, μπάνιο, σαπούνι, ε, με λουλούδι λίγο μαζί. Δηλαδή, είναι μια τέτοια μίξη καθαριότητα, σαπουνιού, αφρόλητρου και που εγώ τα αγαπώ, τα αγαπώ, αγαπώ πολύ. Δεν μπορώ τα βαριά αρώματα, δεν μπορώ αυτά τα οποία έχουν ε, ξυλώδει νότε, δεν μου ταιριάζουν στο πεχά μου, δεν ταιριάζουν στην επιδερμίδα μου οπότε δεν τα αφομοιώνω όπως πρέπει το δέρμα μου και δεν, δεν μου αρέσουν, δεν μου αρέσουν οι όξινε μυρωδιέ. Θέλω αυτά τα πουδρένια. Ε, Πουδρένια, λουλουδένια, αρώματα τα οποία συνήθω αφήνουν στο τελείωμα την πούδρα. Οπότε λοιπόν αυτά τα αρώματα σα τα προτείνω με κλειστά μάτια. Τα link θα τα βρείτε όλα κάτω από αυτό το βίντεο, στο description box, στο κουτάκι τη περιγραφή. Εκεί που πάντα σα αφήνω κάθε οποιαδήποτε πληροφορία εγώ θεωρώ χρήσιμη. Έτσι λοιπόν θα σας αφήσω και τα link από αυτά τα αρώματα να τα τσεκάρετε και εσείς που πιστεύω ότι θα τα αγαπήσετε αν είστε φανατικοί της πούδρας. Και κάπου εδώ πάμε να ξεκινήσουμε το PR unboxing με πρώτη εταιρεία την Makeup Academy, MUA λοιπόν, καινούργια λανσαρίσματα μέσα σε αυτό το box που μου έχει στείλει η εταιρεία το οποίο είναι πραγματικά γεμάτο, είναι και, και πολύ πιασάρικο και πάρα πολύ καλοκαιρινό έχω να προσθέσω. Θα σας ξεκινήσω από τα καινούργια λανσαρίσματα τα οποία είναι αυτό και αυτό το primer, είναι δύο λαμπερά primer το Flare και το Spark. Αυτά λοιπόν είναι Illuminating Primers. Μπορούμε να τα φορέσουμε τόσο ε, κάτω από το foundation μας, όσο ενδεχομένως και μόνα τους, αν θέλουμε να έχουμε ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο. Έχουν μέσα εκχύλισμα από παπάγια, βιταμίνη ε, είναι αρκετά ε, ενυδατικά θέλω να σας πω σαν primer, οπότε οι λιπαρές επιδερμίδες σίγουρα θέλουμε λιγότερη ποσότητα. Το καταλαβαίνεις δηλαδή το προϊόν ότι είναι αρκετά έτσι, λιπαρό με την καλή έννοια, είναι πλούσιο δηλαδή, είναι θρεπτικό πολύ. Οπότε οι λιπαρές επιδερμίδες θέλουμε, όπως είπα και πριν, λιγότερη ποσότητα. Πολύ ωραίε αποχρώσεις και οι δύο. Κατ' εμέ μπορούμε να τα φορέσουμε και σαν highlighter. Τα χρησιμοποιούμε και στο σώμα, αν θέλουμε, στην κλίδα, στου σώμου, στον δεκολτέ μα. Δίνουν πάρα πολύ ωραία λάμψη. Όπω επίση πάρα πολύ ωραία λάμψη, δίνει και το Light Luster Illuminator for Face and Body Golden Glow. Ένα εξαιρετικό προϊόν. Δίνει μια συγκλονιστική λάμψη σε πρόσωπο και σώμα. Το χαρακτηρίζει η σταθερότητά του άπαξ και το βάλεις επάνω σου και μετά κάνεις έτσι να το βγάλεις, δεν βγαίνει για κανένα λόγο, είναι πάρα πολύ σταθερό προϊόν και μένα η λάμψη του κάθε χρονιά με τρελαίνει, με εξιτάρει και σας λέω κάθε χρονιά γιατί το φοράω περισσότερο καλοκαίρι. Είναι πραγματικά από τα must have προϊόντα που έχω στο μπουντουάρ μου. Το κουτάκι επίσης περιλαμβάνει την Amplify Mascara Statement Lash, ένα στάνταρ προϊόν της MUA, ένα πολύ γνωστό προϊόν της MUA, μια μάσκαρα που νομίζω ότι είναι από, τις, από τα best seller προϊόντα της εταιρείας, αν δεν κάνω λάθος. Εξαιρετικό επίσης είναι και το Light Luster Simmer Spray. Όπως βλέπετε, έχουμε, σήμερα έχουμε δώσει πόνο με τη συγκεκριμένη σειρά, τη Light Luster. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα τρία σπρέι που διαθέτει EMUA, το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε στα μαλλιά μας, στο σώμα μας, στο πρόσωπό μας αν θέλουμε. Έχει γκλιτεράκι. Ε, δεν έχω το έντονο το γκλίτερ το οποίο μπορεί να μας φανεί αποθετικό ενδεχομένως αν δεν θέλουμε και πάρα πολύ λάμψη πάνω μας. Είναι αυτό το διακριτικό το γκλίτερ μια πάρα πολύ ε, επίση διακριτική μυρωδιά. Αυτό που έχω να σας επισημάνω για αυτό το προϊόν που το γνωρίζω είναι ότι θέλει πάντα να το κουνάμε για να αναμειγνύεται τέλο πάντων το γκλίτερ με το υγρό στοιχείο τη συσκευασία και φυσικά για να μην κολλήσει έτσι το γκλιτεράκι στο στόμιο και δυσκολευόμαστε να βγάλουμε προϊόν. Και στο ίδιο τόσο λαμπερό κουτάκι που ανοίγω μαζί σα και έχει και λίγα στρεσάκια μπλίνγκ μπλίνγκ εδώ πάνω, έχει και αυτό το ωραίο το Pro Base Makeup Bag που είναι πάρα πολύ ωραίο και τα καλλιτικά μα. Κλασικό, τώρα δεν ξέρω, μάλλον στο δείχνω ανάποδα, αυτό είναι το σωστό. Απλά έχω και ένα άγχο γιατί έχω γεμίσει γκλίτερ. Ε, ένα πάρα πολύ ωραίο ένα σεράκι και αδιάβροχο, δηλαδή είναι πολύ ωραίο αν θέλουμε να το πάρουμε και στην παραλία μας. Στην προσωπική μας παραλία. Αιλίγο. <laughs> να <laughs> ε, το πάρουμε λοιπόν και στην παραλία κοντά μα ε, με τα καλλιτικά μα ή για τη βαλίτσα των διακοπών μα. Ένα πάρα πολύ ωραίο ένα σεράκι, πολύ όμορφο με παστέλετση από χρώσει, γλυκούτσικο, πολύ ωραίο. Και κάπου εδώ να πάρουμε και λίγη δύναμη για να συνεχίσουμε δρυμύτερη. Πάμε λοιπόν, στο επόμενο πακέτο και δεν είναι άλλο από εκείνο της αγαπημένης μας Νίκς, το οποίο όμως το έχω ευλογήσει και τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι μέσα το πακέτο έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο κολάν. Λε ρε παιδί μου, καμιά φορά κοιτάει να δει. Λε και η Νίξ ήξερε ότι θα ξεκινήσω εντατική προπόνηση. Οπότε σου λέει κοπελιά, πάρε και ένα κολάν να έχει να συναλλάζει που θα λέει και η γιαγιά μου. Συνεχίζουμε λοιπόν με την καινούρια σειρά τη Νίξ με του ηλεκτρολίτε. Εξού και το κολάν. Δεν ήταν λοιπόν τόσο στοχευμένη, μάλλον η επιλογή τη Νίξ. Καθώ αφορούσε τη συγκεκριμένη σειρά, προφανέστατα και όχι εμένα. Που να ξέραν οι άνθρωποι την τρελα που κουβαλάω. Πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα η σειρά με τους ηλεκτρολίτες λοιπόν, περιλαμβάνει ένα πολύ ωραίο setting spray το οποίο χαρίζει ένα εφέ λάμψης, πηγαίας λάμψης και δροσιάς, Εξαιρετικό setting spray το οποίο ε, αυτό που μου αρέσει είναι αυτό ακριβώς ότι δίνει αυτό το, 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 το φρέσκο εφέ, το ωραίο εφέ. Φυσικά έχω λατρέψει το primer, είναι το Plump Right Back, ένα πάρα πολύ ωραίο primer, serum. Εγώ το φοράω συνήθως σαν serum η αλήθεια είναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αίσθηση δροσιάς και λάμψη πάλι. Η βιταμινούλες που περιλαμβάνει μέσα σαν προϊόν, πραγματικά το καθιστούν ένα εξαιρετικό προϊόν περιποίησης και μακιγιάζ φυσικά Ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού που θες ρε παιδί μου αυτή τη λάμψη στο πρόσωπό σου που να είναι η μη επιτιδευμένη λάμψη αυτή που, που του τύπου εγώ είμαι τόσο λαμπερός άνθρωπος που δεν, δεν μασάω, δεν χρειάζεται να βάλω τίποτε πάνω μου. Ε, αυτό ακριβώ κάνει αυτό το, το, primer Pavla Serum, το οποίο αν θέλεις μπορείς να το τοποθετήσεις με το συγκεκριμένο applicator. Είναι ένα σφουγγαράκι σιλικόνη, το οποίο δίνει πόνο και από πλευρά τη εμφάνιση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ροκάρει αυτό το, το σφουγγαράκι. Σιλικόνης, είναι πανέμορφο και ταιριάζει φυσικά με όλη την αισθητική τη συγκεκριμένη σειρά. Επίση, να σα πω, παιδιά μου αγαπημένα, ότι αυτή η σειρά έχει και αυτά τα γλωσσάκια τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ ωραία, δίνουν ένα πραγματικά juicy τελείωμα στα χείλη μας Εμ, έχει και με χρώμα, έχει και διάφανο το οποίο είναι το αγαπημένο μου το διάφανο που μυρίζει και καρύδα. Στα χέρια μου κρατάω αυτό με το καρπουζάκι και με το ρόδι, ένα πολύ ωραίο χρωματάκι, απαλό και τα δύο. Αλλά ειλικρινά σα μιλάω είναι από τα πιο ωραία και σταθερά γκλος, τα οποία δεν, δεν αισθάνεσαι στα χείλη σου ούτε πολύ βαριά, ούτε πολύ νερουλά. Κάνουν τα χείλη να φαίνονται γεμάτα, ζωηρά, ζωντανά και όμορφα. Ε, με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο, απλά χρησιμοποιώντα αυτά τα δύο γκλαs ή γενικότερα ένα γλώσσο από τη σειρά της συγκεκριμένη με τους ηλεκτρολίτε. Θέλω να τσεκάρετε αυτή τη σειρά οπωσδήποτε, σίγουρα να τσεκάρετε τα γλώσ. Αν φοράτε γλώσ και τα αγαπάτε, θέλω τζεκάρτε. να τσεκάρετε. Να τσεκάρετε και αυτό με την καρύδα που σας λέω, το οποίο δεν το έχω εδώ στο κουτάκι μου, που είναι το διάφανο, αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου από όλα. Όπως επίσης θέλω να δείτε και το primer, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και που σας είπα ότι έχω εντάξει στη ρουτίνα μου ως ένα προϊόν κυρίω περιποίηση. Αυτά και από την NYX και συνεχίζουμε. Πρέπει κάπως να τακτοποιήσω και την κατάσταση εδώ πάνω, γιατί δεν ξέρω, δεν φαίνεται αυτό προφανώς σε εσάς, αλλά είναι μικρό το, το έπιπλο που χρησιμοποιώ εδώ μπροστά μου και πρέπει λίγο να βολευτούν όλα, καθώς υπάρχει και το μικρόφωνο στη μέση και τα πακέτα και ο καφές και όλα και θα τα κάνω όλα σε σκάτα. Ακούστε και αυτό, δεν πειράζει, εντάξει, μα είμαστε. Λοιπόν, μία γουλιά καφέ ακόμη. Πάμε και σε υπερλατρεμένη Mon Rêve, η οποία έχει εμπλουτίσει την οικογένεια της με τα πινέλα, με το Blush Brush. Να σας πω ότι ε, τα πινέλα της Mon Rêve είναι πάρα πολύ ωραία πινέλα, πάρα πολύ καλά σε τιμή. Τα γνωρίζω όλα γιατί τα δουλεύω όλα, τα έχω στη δουλειά μου δηλαδή και τα καμαρώνω καθημερινά και τα προτείνω και τα φοράω, Τα φοράω, τα χρησιμοποιώ. Τα φορά, τα χρησιμοποιώ. Η υφή του είναι η, η τρίχα του βασικά, για να είμαι πιο σωστή, δεν υπάρχει υφή στο πινέλο. Τα κοροϊδεύουμε να κάνουμε. Η τρίχα του λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ απαλή. Α, τα προϊόντα ανάλογα με, την, με το κάθε πινέλο εφαρμόζονται στο πρόσωπό μα ιδανικά. Είναι φυσικά πανέμορφα. Τώρα πασχίζω ταυτόχρονα να, τα, να το ανοίξω και όλο στο κουτάκι. Ε, είναι πανέμορφα, έλεγα λοιπόν, ναι, γιατί έχουν αυτό το ροζ χρώμα που ούτως ή άλλως η εταιρεία το... Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα τέλο πάντων της Mon αυτό το ροζ το γλυκό, το rose gold, το ροζ και όλα αυτά. Όπως επίσης αυτό το χρώμα, να σας πω ότι υπάρχει και στις κασετίνες που έχει, στην κασετίνα βασικά που έχει με πινέλα, που είναι φοβερή και περιλαμβάνει, ε, αν όχι όλα τα περισσότερα πινέλα, νομίζω πως είναι όλα τα πινέλα πλην λογικά του Blasperas, γιατί όταν είχε βγει κασετίνα, ε, δεν είχε βγει αυτό το πινέλο, οπότε ενδεχομένω να έχει το πινελάκι για ρούσκι κοψίματα, που είναι δηλαδή δύο σε ένα. Anyway... Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πινέλο, πολύ μαλακό, φουντωτό, ε, μπορείς να κάνεις εφαρμογή του ρουζ πανεύκολα και φυσικά έχει και το θικάκι του που, οκ, okay, το βάζεις πάλι πίσω και το κρατάς καθαρό, περιποιημένο, μακριά από οποιοδήποτε έτσι ε, παθογόνο, μικροοργανισμό. Σε νούμερο να σας πω είναι το 116 Blush Brush. Η Monrev επίση έχει και μία πάρα πολύ ωραία, ενδιαφέρουσα ε, συλλογή με βερνικάκια νυχιών. Ξέρω τώρα ότι οι περισσότερε κοπέλε είμαστε σε φάση, εγώ κάνω μημόνιμο ή κάνω άκρη τζέλ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνω. Οπότε έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη το να κάνουμε μόνοι μα ε, το μανικιούρ ή το πεντικιούρ μα. Ε, δεν σα κρύβω ότι και εγώ είμαι ένα από αυτά τα κορίτσια τα οποία λίγο σπάνια θα κάνω μανικιούρ στο σπίτι. Πεντικιούρ παραμένω και επιμένω να κάνω εγώ. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό σε παρελθοντικά βίντεο. Ε, νιώθω λίγο έτσι περίεργα να πηγαίνω σε έναν επαγγελματία, ο οποίο φυσικά αυτή είναι η δουλειά του και είναι εκπαιδευμένο να κάνει και ποδαράκια και χεράκια και όλα. Ε, νιώθω λίγο άβολα να. <laughs> του μοστράρω εγώ την ποδάρα μου, α πούμε, για να μου τη φτιάξει. Είναι η δική μου η αίσθηση. Μπορεί να είναι λάθο, μπορεί να είναι το κρίνετε όπω θέλετε. το ζητάμε αυτό. Αλλά εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Τα χεράκια μπορώ να τα δώσω. Τα ποδαράκια δεν θα μου άρεσε. Έτσι. Νιώθω ότι είναι η αίσθησή μου ότι λε και με υπηρετεί τέλο πάντων κάποιο, και δεν αισθάνομαι εγώ καλά σαν η Ιωάννα. Δικό μου, δική μου λόξα. Οπότε λοιπόν το πεντικιούρο το κάνω μόνη μου και εκεί επενδύω σε πολύ ωραία βερνίκια. Όπω είναι αυτά τη Mon τα οποία παιδιά είναι και πάμφινα, έχουν 2,95 το ένα. Ε, έχει πάρα πολλά χρώματα, έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη σε βερνίκι. Δηλαδή σκεφτείτε ότι με ένα πέρασμα, που είναι πολύ δύσκολο σε βερνίκι νυχιών, με ένα πέρασμα να είσαι καλυμμένο. Με ένα πέρασμα είσαι καλυμμένο. Έχει πάρα πολύ ωραίο πινελάκι εφαρμογή. Αυτό το βερνίκι και αυτό που θέλω να σα δείξω σήμερα είναι τα 4 καινούργια χρώματα που έχει η Monre, τα οποία κινούνται σε μόβρεο, δηλαδή στα αγαπημένα μα. Δεν το συζητάμε αυτό. Από 46, 48, τα λεμπερδεμενα 45, 47. Τι ωραία που τα λέω, ρε παιδί μου! 45, 46, 47 και 48 λοιπόν είναι τα, τα νούμερα. Για το 49. Ε, Μοβρό, αγαπημένε αποχρώσει και πάρα πολύ ωραία βερνίκια. Αν κάνετε μόνοι σα και εσεί το πεντικιούρ σα ή το μανικιούρ σα, ε, θέλω να το δοκιμάσετε και αυτά τα χρώματα είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα να δείτε όλη την γάμα τη Monrev. Αν έχετε δε και πρόσβαση σε φυσικό κατάστημα το οποίο διαθέτει το stand τη Monrev θέλω να το τσεκάρετε οπωσδήποτε. Είμαι από του τυχερού που στη δουλειά έχουμε το stand τη εταιρεία και έχουμε όλε σχεδόν τι αποχρώσει. Οπότε έχω και άμεση επαφή με την εταιρεία και τα προϊόντα της, γι' αυτό και σας τα λέω με τόση σιγουριά και τόση έτσι ε, άνεση. Είναι υπέροχα, υπέροχα βερνίκια νυχιών. Λέω ναι με χίλια, δηλαδή εκτός τι ωραία που τα κάνω. Εκτός από το peer unboxing, σας έχω κάνει και ένα πολύ ωραίο review, ε, συνοπτικό, συγκλονιστικό να τα δοκιμάσετε. Και σας πηγαίνω σε γκαρνιέ, το κρατάω καλά και φρουκτής η σειρά, καινούρια σειρά, τεράστιο πακέτο, Πραγματικά, δηλαδή δεν ήξερα ούτε πώς θα το σηκώσω καλά, πώς θα το σηκώσω, τώρα είμαστε δυνατοί με το personal, αλλά πώς θα το δείξω, δεν ήξερα να το πάρω όλη η κάμερα. Έλεγα λοιπόν ότι έχω στα χέρια μου την καινούργια σειρά της Γκαρνιέ, σειρά φρουκτή, ε, η οποία αφορά τα μαλάκια τα αδύναμα με τάση να σπάνε ή με τάση να έχουμε απώλεια τέλο πάντων α, των μαλλιών μας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, περιλαμβάνει σαμπουάν, κοντίσιονερ και τηλοσιόν. Το σαμπουάν είναι αυτό, έχει πάρα πολύ ωραία μυρωδιά, έχει εκχύλισμα από σαγκουίνι και πολυβιταμίνες. Η μυρωδιά του είναι πιο καλοκαιρινή πεθαίνει, είναι πιο φρούτο πεθαίνει, πιο σαγκουίνι, δεν υπάρχει σαγκουίνι, σαγκουίνι. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο σαμπουάν για τις διακοπές σου να μου σχοβολάς σαγκουίνι, δηλαδή με ένα αυτό άνατα. μου μυρίζει διακοπέ και καλοκαίρι, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το σαμπουανάκι, το οποίο παιδιά είναι και σε γενναία ποσότητα, είναι στα 400 ml. Ε, το conditioner το οποίο είναι στα 200 ml και είναι αυτό πάντα όπως σας είπα όλη η σειρά είναι η Vitamin and Strength να σας την πω κιόλας, Vitamin and Strength είναι η σειρά η οποία αφορά την ενίσχυση της τρίχας στο κεφαλάκι μας και εδώ είναι ένας ορός, μία λοσιόν η οποία δρά στο τριχωτό της κεφαλής ενισχύει την τριχοφυΐα μας με βιταμίνη C, σενοπά, στεγνά μαλάκια, κάνουμε μασταζάκι και όλα αυτό λοιπόν, φυσικά τα προϊόντα αν τα εφαρμόσουμε μαζί, θα δούμε και καλύτερη δουλειά ε, στο κομμάτι της πυκνότητας και της ποιότητας ταυτόχρονα της τρίχας μας. Μια πλούσια σειρά τα μαλλιά μας από την Καρνιέ, η οποία έχει πραγματικά τεράστια, τεράστια αναβάθμιση στα προϊόντα της και στην ποιότητα των προϊόντων της, δηλαδή ε, εγώ την Καρνιέ γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, όπως και εσείς φυσικά, από τα ηλικιακά μου χρόνια, κι όμως, κι όμως υπήρχε και τότε η Καρνιέ, η οποία ήταν πάρα πολύ απλή στα προϊόντα τη. Τώρα έχει εμπλουτίσει τι συλλογέ τη και για το πρόσωπο και για τα μαλλιά. Ε, και κάθε φορά αυτό που μα προσφέρει είναι ακόμη πιο πλούσιο πιο ενδιαφέρον. Έχει αναπτύξει και την οικολογική τη συνείδηση στι συσκευασίε τη, στα προϊόντα τη γενικότερα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια εταιρεία να έχει τέτοιου είδου ευαισθησίες Και αυτό πάντα πρέπει να το εξάρουμε, γιατί ε, ε, είναι πολύ σημαντικό από εταιρείε με τόσο δυνατά ονόματα και όχι μόνο, από όλες τις εταιρείε κανονικά πρέπει να ε, πρεσβεύονται τέλος πάντων τέτοιου είδους αξίες. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. πρέπει να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και όσο πιο πολύ ερχόμαστε σε τριβή με τέτοιου είδους ευαισθησίες, τόσο πιο πολύ το κάνουμε, τα κάνουμε όλα αυτά εμείς κτήμα μας και τέλος πάντων υιοθετούμε και διαφορετικό τρόπο σκέψης, λειτουργίας και πράξη ταυτόχρονα. να σας δείξω εγώ σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσαν όλα όσα είδαμε μαζί. Νομίζω ότι είχα και άλλα πακέτα τα οποία νομίζω ότι τα έχω ανοίξει εδώ και πολύ καιρό. Από το που έχουμε να κάνουμε βίντεο έχουν έρθει αρκετά πακέτα τα οποία τα έχω ανοίξει τρίχα Αλλά τέλο πάντων, ό,τι τυχόν υπάρχει, τώρα με πήρε το μάτι μου απέναντι τα... τη Mondrev, τα Pod, τα Lip Balm, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Θα τα δούμε όμω σε επόμενο βίντεο. Ε, γενικότερα ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετά πραγματάκια παραλάβει και αγοράσει, τα οποία θα φροντίσω να τα δούμε είτε σε μακιγιάζ, είτε σε τέλος πάντων σε διάφορα έτσι βιντεάκια. Ακόμα και σε έμπτυς αν έχουν τελειώσει. Like λοιπόν, subscribe στο κανάλι με κουδουνάκι για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις και κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Follow στο Instagram που σας είπα, εκεί κάνουμε το μεγαλύτερο χαμούλι, καλός κακός, είναι μια αγαπημένη πλατφόρμα. Και φυσικά εμεί τα λέμε γενικότερα σε Facebook, Instagram, Twitter, blog αλλά και TikTok, είναι όλα τα υπόλοιπα μέσα που διαχειρίζομαι και τα λέμε ε, καθημερινά, κυρίως στο Instagram όμως, εκεί θα με βρείτε πάρα πολύ ενεργή. Πάλι λοιπόν θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, Κυριακή σίγουρα στις 3, επειδή δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη, πατήστε το κουδουνάκι για να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, εγώ σας γλυκό φιλό, γεια σας! うん。